να τους παρακαλέσουμε, να παρακαλέσουν τον Κύριο να διαφεντεύει πάντα την πίστη των πατέρων μας, να μείνει καθαρή, να μεν γενίως γιον έγινε με τη γλώσσα μας. Και τι τα έγινε με τη γλώσσα μας, κύριε Λεόντιε? Γρικάτε δια να το μάθετε. Εις τον κόσμο τούτων των ψεματινών δύο είναι οι φυσικοί αφέντες, ο ένας κοσμικός και ο άλλος πνευματικός. Και τον Ισάκιν τούτον, πριν το πάρουν οι Λατίνοι, είχε φυσικούς αφέντες τον βασιλέα της Κωνσταντινόπολης και τον πατριάρχη της Μεγάλης Αντιοχίας. Δια τούτον ήταν χρήση να ξεύρωμεν Ρωμαίκα καθολικά, για να πέμπουν γραφές του βασιλέως της Κωνσταντινόπολης και Συριάνικα σωστά για τον πατριάρχη της Αντιοχίας. Και ούτω σε μαθητεύγαν τα παιδιά μας, και το σύγκριτον ούτω σε διάβαιναν με τα Συριάνικα και τα Ρωμαίκα, ώσπου και πήραν τον τόπον οι Λαζανιάδες. Και από τότε, αν δεν άρκεψαν το Λατίνικον, αρκέψαν να μανθάνουν φράγκικα και βαρβαρίσαν τα Ρωμαίκα, ως γιον και σήμερον, και γράφομεν φράγκικα και Ρωμαίκα, ότι στον κόσμο δεν ξεύρουν ή τα συντυχάνομεν.